Κύριε Κατσότη, η οικονομία πώς τη βλέπετε? Ο λαός είναι γνωστό ότι στενάζει. Τον έχουν ληστέψει μέχρι σήμερα με τους φόρους. Η ανεργία είναι αυτή που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Οι μισθοί, οι συντάξεις είναι γνωστό ότι έχουν γίνει επιδόματα. Ο λαός λοιπόν είναι σε μια τέτοια κατάσταση που χρειάζεται να πάρει αποφάσεις, να αγωνιστεί για τις δικές του ανάγκες. Γιατί είναι γνωστό ότι σήμερα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι θα είναι κυβέρνηση αύριο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, κινούνται γύρω από αυτό το περιβάλλον, το επιχειρηματικό, το επενδυτικό, για να δημιουργηθεί αυτό το φιλικό περιβάλλον, όπως λένε, προκειμένου η οικονομία να ανακάμψει, και αν ανακάμψει, τότε μπορεί να ανακάμψει και η ζωή του λαού. Ζήσε μάι να φας τριφύλι, που λέει ο λαός μας. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Τα μνημόνια είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν, τα τρία μνημόνια, και το τέταρτο λέμε εμείς, που είναι το μεταμνημονιακό, και είναι γνωστό ότι κινούμαστε γύρω από αυτό. Η επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρή, φάνηκε και από την απόφαση του Eurogroup, που βάζει μπροστά την προστασία, λέει, της πρώτης κατοικίας. Ουσιαστικά τη μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Θέλουν να αρπάξουν από αυτόν που έχασε τη δουλειά του, από αυτόν που μειώθηκε ο μισθός, που άλλαξαν οι εργασιακές του σχέσεις, να αρπάξει ό,τι του έχει απομείνει, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν, αν θέλετε. Η εναλλακτική ποια είναι, κύριε Κατσότη? Γιατί ο κόσμος λέει, εντάξει, υπάρχει εναλλακτική. Βεβαίως υπάρχει εναλλακτική, πέρα και έξω από αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε, είπε ο κύριος Κίτσης προηγουμένως, είναι ανέκδοτο το τέταρτο μνημόνιο. Όπως ήταν ανέκδοτο και το τρίτο, δηλαδή. Γιατί το τρίτο ήταν ανέκδοτο για το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το έφερε, το υπεράσπισε, δεν κατάργησε σε κανένα μέτρο από τα προηγούμενα μνημόνια και συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, η εναλλακτική ποια είναι? Ο λαός να διεκδικήσει τις απώλειες που είχε. Ο λαός να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες, να οργανωθεί. Αυτό, θα μου πείτε, είναι σε αντίθεση με αυτό που λένε τα μνημόνια, με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα αν δεν το κάνει αυτό, θα υποστεί τις μεγάλες συνέπειες αυτής της πολιτικής, η οποία έχει πάνω απ' όλα τα κέρδη των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα ακολουθήσει ο λαός το δρόμο της υπεράσπισης της ζωής της δικής του και των παιδιών του, μέσα από την διεκδίκηση αυτών που του ανήκουν, ή θα συμβιβαστεί και θα ανοιχτεί μια τέτοια πολιτική η οποία τον ισοπεδώνει. Εμείς λοιπόν του προτείνουμε τον δρόμο, τον πρώτο δρόμο, να αγωνιστεί, να συγκρουστεί, και το ΚΚΕ είναι μπροστά στην οργάνωση αυτού του αγώνα. Γι' αυτό και καλεί το λαό να καταδικάσει αυτές τις δυνάμεις που υπονομεύουν τη ζωή του, να στηρίξει το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογές, γιατί ενιαία είναι η επίθεση και στις περιφέρειες που εξειδικεύει το πρόγραμμα της κυβέρνησης, και στους δήμους όπου η ανταποδοτικότητα είναι αυτή που κυριαρχεί, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο συλλογικός εκφρασής του μεγάλου κεφαλαίου και υπερασπίζει τους δικούς του σχεδιασμούς και τα κέρδη του. Η ουσία πια είναι ότι όντως ο ποινικός κώδικας αλλάζει, και αλλάζει σε τέτοια σημεία. Υπάρχει αναγκαιότητα πάντως, ακούστε, έτσι. Πάντα υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγών και τα λοιπά. Αλλά όμως σε ποια κατεύθυνση? Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την αλλαγή του άρθρου 187, που αφορά, αν θέλετε, αυτή την κλιματική οργάνωση. Αυτό βέβαια επιχειρήθηκε και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει. Και μάλιστα με το στοιχείο πιο ότι αν δεν υπήρχε οικονομικό όφελος από την κλιματική οργάνωση. Αλλάζει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με πρόταση νόμου δηλαδή. Η ουσία τι είναι? Ότι θα πέσουν στα μαλακά. Θα πέσουν στα μαλακά με βάση αυτό που έχει το δει. Το πόρισμα αυτό, ναι. Έτσι, το πόρισμα αυτό, την πρόταση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι πράγματι κάτι που ο λαός το βλέπει θετικά? Ότι θα πρέπει αυτή η εγκληματική οργάνωση να πέσει στα μαλακά, που δεν είναι απλά ναζιστική, γι' αυτό και είναι εγκληματική, αλλά έχει κάνει εγκλήματα. Μιλάμε για τον Παύλο Φίσα, μιλάμε για τους Πακιστανούς, για τους Αιγύπτιους, για μια σειρά άλλες ενέργειες τέτοιες. Και η ουσία ποια είναι, η πραγματικότητα? Ότι τώρα
5 χρόνια καθυστερεί αυτή η δίκη και είναι σε μία εξέλιξη και όλοι αυτοί σήμερα απολαμβάνουν, αν θέλετε, την ελευθερία τους, όπως και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο δολοφόνος του Πακιστανού, του μετανάστη, όλοι αυτοί που κάναν τη δολοφονική ενέργεια στους Αιγύπτιους και είναι ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Έχει πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση? Έχει. Θα έπρεπε να λύσει το ζήτημα, αν θέλετε, των αιθουσών που βάζαν θέμα οι δικαστές της αίθουσας. Θα έπρεπε να το λύσει για να μην είναι σαν πρόφαση ότι εδώ καθυστερεί λόγω ελλείψεων υποδομών. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στον 5ο χρόνο της δίκης αυτής και έχουμε και αυτή την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Ο καθένας πρέπει να σκεφτεί πολλά πράγματα. Γιατί αυτές οι αλλαγές? Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι βέβαια αυτό το ζήτημα δεν είναι το κύριο σήμερα. Είναι όμως μια πλευρά όλης αυτής της πολιτικής που ασκείται, και ενώ από τη μία μιλούν για προοδευτικά μέτωπα ενάντια στην ακροδεξιά, από την άλλη πλευρά έχουμε τέτοιες αλλαγές όπου ρίχνονται στα μαλακά, αν θέλετε, εγκληματίες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.